Έτσι δεν Μαρία το τηλέφωνο. Πριν τους γιορτές. Είπαμε τα αρχιά να είναι χιλιόμενο. Εντάξει, Σχόλια ούτε. Απλά ένα θα είναι το να ρωτήσω εδώ και πάνω. Αδερφέ Θεοχάρη, χαιρετισμούς από τους γέροντες, έχεις την ευλογία τους. Α, πήγες και ήρθες. Πήγε λοιπόν, πήγε παραγεθμού τότε. Γι' αυτό σε έπαιρνα την Κυριακή, ας πω, τα χρόνια πολλά, αλλά δεν το σήκωσες. Δεν το σήκωσες, δεν είχες μεγάλη θαλασσοταραχή είχε. Γι' αυτό, όχι, κοίταξε να δεις. Δεν είχα και τηλέφωνα. Γι' αυτό δεν δίνουν, ενημερώνουν τις μονές όλες το λιμοναρχείο όταν έχει απαγορευτικό. Απαγορευτικό άρχισε από Τετάρτη το μεσημέρι. Έπρεπε να φύγω. Και έφυγα Τρίτη βράδυ. Γιατί και εγώ. Το πρόγραμμά μου ήταν να γυρίσω Πέμπτη. Αλλά δεν μπορούσα. Όμως ήταν μέχρι την Παρασκευή από το διαδίκτυο. Αυτά. Στο όνομα Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκτη, πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ερθέ και σκήνωσον ημί, και καθάρισον ημάς από πάσης κινήδος και σώσον αγαθέ, σώσον χάσης μονό. Αμήν. Να αρχίσουμε πρώτα με ένα κοσμικό τρόπο τη σημερινή μας ομιλία. Λέει ο πολύ λαός, όλος ο κόσμος, χρόνια πολλά. Κλείσαμε την αυλαία στο πέρσι και άνοιξε το τώρα, το φέτος. Ευχόμαστε κι εμείς να είναι, αν όχι πολλά, τουλάχιστον αιώνια. Αμήν. Το μόνο που έχουμε να προσθέσουμε. Πολλά. Γιατί πολλά. Αυτή είναι και η πραγματικότητα. Πολλά ζητά. Γιατί αυτή είναι και η πραγματικότητα. Και το θέμα μας είναι, τώρα ή στο μέλλον, ζούμε, φεύγουμε ή μένουμε. Άμα ρωτήσουμε ανθρώπους που από τη ζωή είναι ξεβγαλμένοι, γιατί το θέλουν αυτοί, και είναι γεμάτοι από απεσιοδοξία, θα μας πούνε τέρμα η ζωή μετά το θάνατο. Δεν υπάρχει πια. Έτσι απαντούν αυτοί που είναι απεσιόδοξοι. Άμα ρωτήσουμε εκείνους που τα κρίνουν και τα εξετάζουν ψυχρά, εντελώς ψυχρά και λογικά, πάλι η απάντηση θα είναι η ίδια. Ή μπορεί να πούν αυτό που λέγεται πάρα πολλές φορές ή κατ' επανάληψη. Δεν μας έχει δώσει κανείς μα κανείς πληροφορία πώς είναι εκεί πάνω. Ποιος πήγε και γύρισε. Αλλά και οι λογικά σκεπτόμενοι, κατά τη δική τους λογική, να προσθέσω εγώ, είναι αρνητικοί
ζεις, φεύγεις, δεν υπάρχεις. Αυτή είναι και η δεύτερη κατηγορία των ανθρώπων που είναι εντελώς αρνητική σε μια ζωή που αρχίζει και που και δεν τελειώνει. Άμα πάμε σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων που έχουν κάποια άλλη διέστηση, παραδείγματος χάρη, έχουν περάσει και θα περάσουν από τον κόσμο αυτό ποιητές. Υπάρχει κατηγορία ποιητών, γιατί είναι πολύ λεπτές ψυχές, οι ποιητικές ψυχές, που έχουν αφιερώσει ολόκληρα ποιητικά δημιουργήματα της ζωής τους σχετικά με την άλλη ζωή και λένε υπάρχει άλλη ζωή. Με άλλα λόγια, αυτοί είναι καλλιτέχνες, δημιουργοί ποιημάτων και έχουν αφήσει στα χέρια του κόσμου δημιουργήματα δικά τους που δεν δικαιολογείται η όμορφη τοποθέτηση με όλα τα χρώματα της πένας τους γύρω από το θέμα εκείνο που λέγεται η ζωή αρχίζει μα δεν τελειώνει. Ένας τέτοιος μεγάλος ποιητής ήταν και ο Δάντης. Υπάρχουν εκτός από τους ποιητές και άλλοι, εκτός από τους ποιητές, υπάρχουν και άλλοι καλλιτέχνες. Όπως παραδείγματος χάρη ο αγιογράφος Μιχαήλ Άγγελος. Αυτός πήρε και φιλοτέχνησε με την αγιογραφική καλλιτεχνική πένα του έργα που βρίσκονται στα χέρια της Εκκλησίας. Από το 1600 περίπου μέχρι τώρα χαρακτηρίζονται όχι από τους ανθρώπους της Εκκλησίας αλλά από τους ανθρώπους του κλάδου της τέχνης ότι τα έργα αυτά είναι αθάνατα. Αθάνατα. Ο προορισμός τους είναι αν κλείσει ο κόσμος αυτός την αυλαία να συνεχίσουν και παραπέρα τη ζωή, τα έργα τους. Τι φιλοτέχνησε το μυστικό. Άλλος πάλι πήρε και έφτιαξε αγάλματα ωραιότατα. Ωραίτατα αγάλματα. Το πρόσωπο του Κυρίου. την ίδια περίοδο. Και αυτά σαν έργα τέχνης έζησαν, ζουν, θα ζουν. Δεν τελείωσαν σαν έργα τέχνης. Τι διαιωνίζουν τα έργα αυτά, τι διαιωνίζουν. Το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Είναι αλήθεια ότι ένα ψέμα ποτέ δεν διαιωνίζεται. Τι εννοώ, δεν διαιωνίζεται. Το ψέμα ζει στις ψυχές των κακών. Αλλά μιλάω το πρόσωπο του Κυρίου, αν δεν ήταν το πρόσωπο που ηλέκτρισε ψυχές
γιατί είναι η ζωή και όχι ο θάνατος. Αν δεν ήταν, δεν θα υπήρχε το έργο της τέχνης έτσι πως κατασκευάστηκε από τα χέρια εκείνων των μεγάλων καλλιτεχνών. Στην τέχνη λοιπόν, στην τέχνη. Γιατί να πούμε, γιατί να προσέξετε, το θέμα είναι τώρα και εις τους αιώνας. Όχι τώρα και τέλος. Τώρα γεννιέσαι, είσαι αιώνιος. Όχι για μια στιγμή, μια περίοδο χρόνων που είναι μια στιγμή στην ουσία. Ζούμε για να ζήσουμε αιώνια. Γεννηθήκαμε για να μην φύγουμε. Και την μαρτυρία, μας τη δίνουν αυτοί που αναφέραμε και που θα αναφέρουμε. Ρίχνουμε, έρχονται από τα πέρατα της γης με ένα βιβλίο στο χέρι, πάνε στην Ακρόπολη, κοιτάνε, μελετάνε. Τι μελετάνε? Τα έργα, τους ναούς δηλαδή, τους αρχαίους. Μελετάνε τους ναούς, τους αρχαίους, που τους έφτιαξαν οι πρόγονοί μας με μία προόπτικη. Μία προόπτικη. Ότι υπάρχει ο κόσμος, ο κόσμος του μέλλοντος αιώνος. Δεν χτίστηκαν για μια στιγμή, είπανε ότι υπάρχουν θεοί, λέγανε, και τους λατρεύουμε. Τους βάζουμε εκεί γιατί και εμείς θα πάμε σε αυτούς. Έτσι λέγανε οι παππούδες. Και φτιάξανε τα μεγάλα εκείνα δημιουργήματα που δεν τα έφτιαξε κανένας άλλος λαός στη γη. Θαυμάζονται από όλους τους λαούς της γης. Ποιος? Η Ακρόπολη και ό,τι υπάρχει γύρω στην Ακρόπολη και ό,τι είναι όμοιο με την Ακρόπολη στα άλλα σημεία της ελληνικής γης. Αυτά φωνάζουνε και λένε, δεν τελειώνει εδώ η ζωή. Πας στο Άργος, βλέπεις εκεί στις Μυκήνες τα τείχη και μέσα εκεί τάφους και τον περίφημο τάφο του Ατρέα που λέει, βάντε με εκεί γιατί εγώ δεν θα πεθάνω, θα ζήσω και παραπέρα τη ζωή αυτή. Η φωνή για το μέλλον, όχι των 100 χρονών, αλλά της απεραντοσύνης των απείρων αιώνων, έρχεται βέβαια από ψηλά, αλλά από τα παλιά πανάρχια χρόνια, όχι μόνο από τους Έλληνες, αλλά και από όλους τους λαούς της γης. Σεις που πήγατε στα Ιεροσόλυμα, περάσατε και από τις πυραμίδες και τις είδατε. Αυτές ποιο λόγο ύπαρξης έχουν? Γιατί κατασκευάστηκαν οι πυραμίδες? Είναι, λέει, τάφοι. Ποιον? Τον Φαραώ. Γιατί τους έφυγαν οι βασιλείς Φαραώ? Γιατί πίστευαν ότι φεύγοντας από εδώ συνεχίζουν κάπου αλλού τη ζωή. Αυτό είναι πεποίθησης, πιστεύω, όχι μόνο χριστιανικό, αλλά όλων των αιώνων, όλη της ανθρωπότητας. Πας αλλού. Σε άλλους λαούς της γης έχουν απαράμιλα έργα τέχνης, πανάρχια, σαν τις πυραμίδες, σαν τους τάφους τους δικούς μας, που έφτιαχναν για να λατρεύουν εκεί τους θεούς που πίστευαν οι άνθρωποι των άλλων εθνών, των άλλων λαό της γης. Παίρνουμε λοιπόν εμείς τώρα, μετά από όλα αυτά ένα-ένα, και τα μελετάμε και λέμε, αληθινά
η τέχνη που είναι δώρο θείο υπηρέτησε ένα πράγμα και μοναδικά ένα πράγμα στην πορεία των αιώνων, την πίστη στην αθανασία της ανθρώπινης ψυχής. Ότι η ανθρώπινη ψυχή ζει, ότι έχει μέλλον. Συνεπώς, δεν γεννηθήκαμε για να καθούμε, αλλά για να ζήσουμε αιώνια. Εδώ σε ένα σούπερ μάρκετ στο Κοροπή, κάποια στιγμή, ανοίγοντας συζήτηση, ήταν ένας νεαρός. Με παραπλάνησε και πίστευα ότι μετά από μια συζήτηση που έκανα, ότι ήταν με περιεχόμενο χριστιανικό. Όμως, όταν δευτέρωσα τη συζήτηση σε δεύτερη επίσκεψη, πήγα στο σούπερ μάρκετ, φάνηκε στην ουσία αρνητής του Ιησού Χριστού. Λέω, για να, και το φώναξα δυνατά, δεν με ενδιαφέρει τι θα πει ο κόσμος. Κάπου λέει ο Πατήρ Παΐσιος ότι υπάρχει θεία τρέλα. Δηλαδή τρέλα που τη δίνει ο Θεός. Λοιπόν, και εγώ δεν με ενδιαφέρει αν μου πει άλλος τρελό, ό,τι και να μου πει. Ήταν και ο κόσμος γύρω, του λέω, δεν μου λες σε ποια χρονολογία μπήκαμε. 2010. Μετά από τη γέννηση πιανού 2010. Από τον αργείτε, τον Κύριο, μετά την γέννηση του Χριστού. Εσύ γνωρίζεις κανένας άλλο έστω ανθρώπου στο όνομα του οποίου η ιστορία να είπε ναι, στο όνομά σου εγώ προσκυνάω και φωνάζω 2010 μετά τη γέννησή μου. Έχεις δει κανένα, του λέω. Τον προσκυνά η ιστορία ό,τι και να πεις. Το λέω αυτό για μία τρανή απόδειξη ότι η ιστορία η παγκόσμια και των Ελλήνων και των Αμερικανών και των Ιαπωνέζων και των όλο το λαό της γης κυλάει γύρω από το όνομα του Κυρίου, της γεννήσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όλοι φωνάζουν 2010 μετά τη γέννηση του Χριστού και τα χρόνια τα πριν τη γέννηση του Χριστού. 2010 μετά, μήπως κάνει λάθος η παγκόσμια επιστήμη, κάνει λάθος. Τόσοι επιστήμονες πέρασαν από τη γη. Κάνανε λάθος και πήραν το όνομα του Ιησού Χριστού χωρίς να είναι παγκόσμιο πρόσωπο. Αν δεν ήταν παγκόσμιο, σύμφωνα με εκείνο που είπε και ο Γαμαλιήλ στο συνέδριο των Ιουδαίων, αν λέει αυτούς εσείς που πιάσετε τώρα για να τους καταδικάσετε, τους σκοτώσει Πέτρο και Ιωάννη που μόλις είχαν πάει στο Ιερό και δίδασκαν τους Ιουδαίους τη νέα θρησκεία του Κυρίου, λέει προσέξτε, μην τους κάνετε κακό τώρα, γιατί αν τους πειράξετε και είναι από το Θεό, θα πολεμάτε το Θεό. Αν όμως δεν είναι από το Θεό, άστε το, θα σβήσει μόνο του. Είναι μη σημαντικό πρόσωπο, το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τότε πώς προσκυνά η ιστορία η παγκόσμια όλων των αιώνων, όλων των αιώνων, προ και μετά τη γέννησή του, το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Μία λοιπόν αλήθεια, ότι ο Κύριος ζει και μαζί του όσοι πιστεύουν σε αυτό ζουν ένα αιώνιο παρόν.
όχι ένα χθες, ένα αιώνιο παρόν που σημαίνει ένα αιώνιο μέλλον από τώρα. Θέλω να θυμηθώ, γιατί ο Άγιος Γέροντας πολλούς ωφέλησε, ο Πατέρ Παΐσιος. Μια από τις φορές που πήγα και τον είδα, ήταν κι άλλοι γύρω, δεν θυμάμαι ποιοι, και έλεγε το εξής σημαντικό. Μου μένει, γιατί είναι αλήθεια. Αλήθεια με κεφαλαία γράμματα. Αν ο Κύριος πάρει έναν εντελώς αδιάφορο γύρω από την πίστη του Χριστού και τον βάλει μέσα στον παράδεισο, αυτός αμέσως θα διαμαρτυρηθεί, ο αδιάφορος γύρω από την πίστη του Χριστού, και θα πει: εγώ δεν μπορώ εδώ μέσα να κάνω, τι με έφερες εδώ πέρα. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι εάν δεν έχεις από πριν μπει στο χώρο του παραδείσου, από τη ζωή αυτή στην άλλη, δεν θα πας, γιατί δεν θα μπορέσεις να κάνεις εκεί πέρα από μονάχος σου. Έτσι έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος. Απλά, πάρα πολύ απλά. Ένα τάκ, μια στιγμή χρόνο. Ένα δευτερόλεπτο. Τόσο δεν είναι. Ένα δευτερόλεπτο. Λέγει κάποιος, εδώ το έχεις, το δευτερόλεπτο. Κλείστο με το όνομα του Χριστού γύρω και έρχεσαι στη χούφτα σου την απεραδοσύνη των αιώνων και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Σε ένα δευτερόλεπτο μέσα έχεις όλη την αιώνια ζωή μέσα σου. Όλη την αιώνια ζωή μέσα σου. Κάποιοι φωνάζουν επαναληπτικά και με το στόμα και από μέσα τους, και η φωνή τους ακούγεται να λέει αυτά που εσύ τώρα λες, ποιος τα ζει και ποιος τα κάνει? Η απάντηση είναι από μονάχη της δοτή. Μέσα από την Αγία Γραφή βέβαια και από μονάχη της έρχεται. Λέει, στο όνομα εκείνου, κεφαλαία γράμματα, το εκείνου, του Κυρίου ημάς Ιησού Χριστού, παν γόνι, κάθε γόνατο, και προσθέτει, κάμψη, θα λυγίσει, επ ουρανίων, επί γείων και καταφωνίων. Δηλαδή στο όνομα του Κυρίου δεν υπάρχει κάποιο όν που να μην γονατίσει. Και εννοώ από τα λογικά όντα. Και λογικά όντα είμαστε εμείς, λογικά είναι οι άγγελοι, βεβαίως και οι άγιοι που είναι στον ουρανό επάνω, αλλά και αυτοί που είναι στα καταφώνια, οι δαίμονες. Αυτοί βεβαίως όχι πιστεύουν στο όνομα αυτό μόνο, όχι μόνο πιστεύουν, αλλά και αισθάνονται φρίκι μπροστά στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Πράγμα που εμείς δεν το έχουμε. Εμείς πιστεύουμε αυτός κάηκε από το όνομα του Κυρίου, γιατί έχασε την έδρα του που ήταν στον παράδεισο δίπλα στο Θεό, ο διάβολος και το τάγμα του μαζί, το δέκατο, και κάηκε και καίγεται και θα καίγεται σε αιώνα στον αιώνα. Γι' αυτό και φρύτη στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
όταν ακούγεται. Δεν αντέχει στο όνομά του. Ζούμε. Δεν υπάρχει θάνατος. Λέγει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίρεβιτς, ο Σέρβος είναι αυτός, ότι εμείς στον κόσμο αυτό έπρεπε να έχουμε σαν ημέρα θλίψης την ημέρα της γέννας, την ημέρα που γεννηθήκαμε, και σαν ημέρα χαράς τη γέννα την άλλη, όταν φεύγουμε από τον κόσμο. Όταν φεύγουμε από τον κόσμο. Γιατί απλούστατα ανοίγοντας όλους τους βίους των Αγίων, δεν υπάρχει βίος Αγίου στην Εκκλησία που να μην φωνάζει καθαρά, πολύ καθαρά, με την πράξη, όχι η θεωρία. Εμείς χαιρετάμε με όλο το είναι μας, με ύμνους χαράς, την ημέρα της εξόδου από τη φυλακή της ζωής αυτής. Και η ημέρα εξόδου είναι ο θάνατος. Να φέρω στη μνήμη όλων μας, όλων, τον μεγάλο εκείνο γέροντα, τον Άγιο, τον που σε ηλικία 86 ετών, ο Άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης, πορευόμενος ή πριν το συλλάβουνε για να οδηγηθεί στο μαρτύριο, του είπε, του απήγγειλε ο δικαστής, τι του απήγγειλε, τέτοια ηλικία δεν τη λυπάσαι, ώστε να δεχθείς, να υποστείς κάθε μορφή μαρτυρίου, του πλέον χειροτέρου πάνω στη γη μαρτυρίου, θα αντέξεις να περάσεις τα βασανιστήρια που σκέπτομαι να σε βασανίσω. Και είπε, 86 έτη δουλεύω αυτό, τον υπηρετώ τον Κύριο 86 χρόνια και ουδέν με ειδίκησε, δεν με αδίκησε σε τίποτα απολύτως. Και τώρα με χαρά θα δεχθώ στο όνομα εκείνου να υποστώ το μαρτύριο και να γεννηθώ πια σε μία άλλη αιώνια ζωή. Να γεννηθώ σε μία άλλη αιώνια ζωή. Δεν είναι μόνο ο Άγιος Πολύκαρπος και ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος ίδια περίοδος. Αφήστε με να με φάνε τα θηρία, γιατί έτσι θα με αλέσουν στα δόντια τους και θα γίνω άρτος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Θα γίνω άρτος του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και έχουμε από τότε που έπεσε το πρώτο αίμα από τον Κύριο και από τα βρέφη πριν της Βηθλέμ μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει περίοδος χρονική. Μην κοιτάτε που εμείς ζούμε μία αδράνεια, υπάρχουν χώροι λαοί στη γη σήμερα που κυνηγούν τους αληθινούς χριστιανούς, εκεί που παλεύουν να πάρουν το όνομα Μακεδονία, πώς το λέμε, Σκόπια. Η κυβέρνηση άρπαξε 10 από τους ιερείς και τους επισκόπους, τους βάφτισε μόνοι, τους έκανε εκκλησία, εσείς είστε εκκλησία. Αυτοί που δεν είναι εκκλησία είναι αυτοί που παραμένουν στα πρωτοπαράδοτα.
και έχουν φυλακές, έχουν εξορίες. Ποτέ δεν υπάρχει περίοδος που η Εκκλησία να μην υφίσταται διωγμούς. Χάριν τίνος ονόματος γίνονται όλα αυτά. Να ερωτήσουμε το αίμα που έχει χυθεί των δικαίων από την εποχή που έπεσε το χέρι του Κάιν επάνω στον Άβελ και χύθηκε το αίμα του Άβελ, το αίμα αυτό μέχρι και των τελευταίων μαρτύρων στην εποχή μας, αν το ρωτήσουμε το αίμα, τι θα απαντήσει? Ότι πέσαμε έξω και δοχίσαμε το αίμα. Δηλαδή όλα αυτά τα εκατομμύρια των ανθρώπων παραπλανήθηκαν στο αίμα μιας ψεύτικης αιώνιας ζωής. Χύθηκε. Τόσα εκατομμύρια. Άρα δεν εξαγοράζεται και με αυτό το αίμα της ανθρώπινης ζωής η αιωνιότητα. Η αιωνιότητα δεν εξαγοράζεται. Εξηγόρασας ημάς, φωνάζουμε στον Κύριο, το τιμίο σου αίματι, μας εξαγόρασες με το δικό σου αίμα το τίμιο, και το δικό μας να το χύσουμε δεν φτάνει σε τιμή και αξία το δικό σου αίμα. Λέμε ο θάνατος, οι άνθρωποι λέμε, βάζει τέρμα στη ζωή. Βάζει τέρμα στη ζωή. Τι κρίμα όμως, είναι μεγάλο κρίμα να βάζουμε κυρίαρχο, να το σκεφτούμε λιγάκι, να βάζουμε κυρίαρχο το θάνατο πάνω στη ζωή. Αφού ο θάνατος καταστρέφει, ποια σχέση έχει με τη ζωή? Λέμε λοιπόν, έλα εσύ είσαι το αφεντικό. Όταν λέμε ότι αυτός διαφεντεύει της ανθρώπινης ζωής. Λάθος, δεν διαφεντεύει ο θάνατος. Ο άνθρωπος έχει απέναντι του μία άλλη ζωή, το Θεό, που είναι λέει η πηγή της ζωής, δημιουργεί τη ζωή, ο Θεός που είναι πηγή της ζωής, την δημιουργεί, αλλά είναι δημιουργός της, είναι αιώνια ζωή αυτή που δημιουργεί τη ζωή, ο Θεός δηλαδή είναι αιώνια ζωή, δημιουργεί τη ζωή με προοπτική την αιωνιότητα για αιώνια ζωή. Αν πούμε λοιπόν τώρα εμείς ότι ο θάνατος καταστρέφει τη ζωή, είναι σαν να λέμε ότι καταστρέφει το Θεό, αφού η ζωή είναι δική του, από το Θεό προέρχεται. Είναι σαν να λέμε ότι ο Θεός έφτιαξε τη ζωή, την παρέδωσε στο θάνατο τη ζωή για να την καταστρέψει, με άλλα λόγια για να οδηγήσει και το Θεό στην καταστροφή, για να αυτοκτονήσει ο Θεός. Δεν ξέρω να καταλαβαίνετε. Αφού ο Θεός τη δημιούργησε, που είναι η ζωή, εμείς του λέμε, σε παραδίδουμε, αφού ο θάνατος διαφεντεύει, τελείωσε, θα καταστρέψει τη ζωή τη δική μου, που είναι η ζωή που μου την έδωσε ο Θεός, είναι κομμάτι του ίδιου του Θεού, άρα η ζωή ατομική δική μου, η δική σου, το αλουνού, το αλουνού, το αλουνού, είναι κάτι που από το Θεό βγήκε. Έχει δηλαδή δυνατότητα ο θάνατος να κάνει κακό στο Θεό, για όνομα του Θεού, αν μπορεί κάτι τέτοιο? Αυτό κάνουμε εμείς και μας πιάνει τρόμος και φόβος στο άκουσμα του θανάτου. Επαναλαμβάνω, ζούμε για να ζούμε, ζούμε αιώνια. Θέλω να φέρω στο
μυαλό όλων μας μία προφητεία που την είδε όραμα, δηλαδή που το είδε ο προφήτης Εζεκίλ. Τι είδε ο προφήτης Εζεκίλ? Μια πελώρια, λέει, έκταση, μια πεδιάδα. Και στην πεδιάδα αυτή, κατασπαρμένα δεξιά και αριστερά, σε όλο το χώρο, ξερά κόκαλα. Και άκουσε ο προφήτης από τον Κύριο, προφήτευσε στα οστά τα ξερά, του λέει. Να προφητεύσεις στα οστά τα ξερά. Αυτά τα ξερά οστά είναι οστά των ιών Ισραήλ, παιδιών απογόνων των Ισραηλιτών. Κάνει το κήρυγμα του, μιλάει ο προφήτης και τα οστά, το λέω συλλογικά, περιληπτικά δηλαδή, τα οστά πήραν σώμα, πήραν πνοή, την πνοή της ζωής που ο Θεός έδωσε. Τα έντισε η φωνή του προφήτη, που ήταν φωνή του Θεού, με νεύρα, με σάρκα και στο τέλος με πνοή ζωής. Εμείς προσωπικά, όλη η ανθρωπότητα δηλαδή, αλλά εμείς σαν Ορθόδοξοι, έχουμε μια πολύ ισχυρή φωνή που στηρίζεται πάνω στο βράχο. Η δε πέτρα, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ο Χριστός. Σε αυτό το βράχο στηριγμένοι, φωνάζουμε όλοι μας με μια φωνή: προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Άρα υπάρχει αυτό που είναι αιώνιο. Αυτό προσπαθούμε να αγγίξουμε όλοι μας. Ζήσαμε 15 μέρες πριν από σήμερα μία σειρά από εορτές. Η πρώτη από αυτές τις εορτές, τις μεγάλες, σημαδεύτηκε από το δημιουργό του χρόνου, από το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο ίδιος είναι άχρονος, δεν κλείνεται μέσα σε χρόνια ο Κύριος, ούτε άρχισε ούτε θα τελειώσει ποτέ η ζωή του και η γέννησή του. Είναι άχρονος. Αυτός λοιπόν, να το σκεφτούμε πολύ καλά, όταν γεννήθηκε σαν άνθρωπος, όχι σαν Θεός, μπήκε στη τροχιά του χρόνου. Άρχισε λοιπόν και εκείνο να μετράει. Σαν άνθρωπος που γεννήθηκε, 1 δευτερόλεπτο, 2 δευτερόλεπτα, 33 χρόνια ολόκληρα, σε χρόνια μέσα. Ερωτήθηκε ποτέ ο απλός πιστός, ή ερώτησε μάλλον ο απλός πιστός, να καταλάβει γιατί μπήκε στη τροχιά του χρόνου ο άχρονος? Για να αγιάσει το χρόνο μπήκε. Το χρόνο που ζούμε εμείς, αυτός το χρόνο, αφού είναι αιώνιος, τέρμα, είναι αγιασμένος ο χρόνος αιώνια, δικός του είναι ο χρόνος. Τον έδωσε, μπήκε στη τροχιά του χρόνου
και μέτρησε 33 χρόνια για να αγιάσει τον ίδιο το χρόνο. Εμείς μπαίνουμε στην Αγία Κονιμβήθρα, αρχίζουμε μία νέα ζωή, τη ζωή που άρχισε εκείνος όταν γεννήθηκε να αγιάσει τον χρόνο, για να αγιάσουμε και εμείς τον χρόνο μέσω του ονόματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Ο χρόνος είναι αγιασμένος. Πέρασε η γέννηση του Κυρίου, έρχεται η βάφτιση του Κυρίου. Γιατί στο νερό βαπτίστηκε ο Χριστός? Γιατί στο νερό βαπτίστηκε ο Χριστός? Είχε βεβαίως, δεν είχε καμία απολύτως ανάγκη να βαπτιστεί. Γιατί δεν είχε καμία απολύτως αμαρτία. Δεν είχε καμία απολύτως αμαρτία, δεν είχε ανάγκη να βαπτιστεί. Αλλά ένας λόγος από τους άλλους λόγους που υπάρχουν είναι, μπήκε στο νερό γιατί μέσα εκεί είχε εκστήσει τη φωλιά του ο διάβολος. Έχετε, αφού άμα δείτε τη βάπτιση του Κυρίου, θα δείτε στον Κύριο δίπλα κάτι σαν ψάρια μεγάλα, που είναι ο υποβρύχιος δράκοντας, αυτός που ήταν και μέσα στο νερό, ο διάβολος. Και ο παπάς όταν αγιάζει το νερό για να βαπτίσει το παιδί, βάζει το χέρι μέσα, το σταυρώνει και το ταράζει το νερό και λέει υποχωρησάτωσαν πάντα τα, λέει, να φύγουν από εκεί μέσα όλα τα πνεύματα που υπάρχουν, να φύγουν. Διώχνει αυτά που βασιλεύουν εκεί μέσα, αγιάζει το νερό και μπαίνει το βρέφος και βαπτίζεται και αγιάζεται. Αγιάστηκε ο χρόνος, αγιάζεται το νερό. Βεβαίως θα προχωρήσουμε λίγο παραπέρα, ανέβηκε και στο σταυρό επάνω, άπλωσε τα χέρια του για να αγιάσει και τον αέρα, όλη την κτήση, όλη την κτήση. Και μπήκε όλη η κτήση μέσα στο χρόνο, μέσα στο χρόνο που ζούσε ο Κύριος. Όλη η κτήση, δεν άφησε τίποτα εκτός του χρόνου της Αγίας του ζωής, ο Κύριος μας. Για να καταλάβουμε ότι ο χρόνος είναι αγιασμένος, να σεβόμαστε τον χρόνο, να προσπαθούμε να εξαγοράζουμε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, τον καιρό, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, λέει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Έχει κάποια αξία ο χρόνος, δεν είναι χωρίς αξία ο χρόνος. Κοιτάξτε, είχα πάει μαζί με τον γαμπρό μου σε ένα μοναστήρι στα Τέμπη. Και φεύγοντας μας λέει ο ηγούμενος, έχει κοιμηθεί τώρα, έχουμε μία γλώσσα, λέει, γεμάτη ομορφιά, γεμάτη λύκα, ελληνική γλώσσα, αφού γράφει και το Ευαγγελίο στη γλώσσα δική μας. Μπορούσε να γραφτεί και αλλού, αλλά διάλεξε τη δική μας γλώσσα. Είναι, λέει, ανοίγεις, λέει, μία λέξη, γράφει μέσα το αυγό και βλέπεις μέσα, λέει, μία ομορφιά απέραντη. Τι θέλω να πω με εκείνο το πράγμα? Ο Απόστολος Παύλος λέει εξαγοραζόμενοι τον καιρό. Με άλλα λόγια, ρίξε μερικά λεφτά, ρίξε μερικά λεπτά, λεπτά, και αγόρασε τον χρόνο. Διπλή σημασία, διπλή σημασία. Χρόνος ίσον δεύτερα λεπτά, πρώτα λεπτά, 60 λεπτά η ώρα, λεπτά, λεπτά, λεπτά. Σκάμε λοιπόν και εμείς λεπτά. Πάρε Κύριε δευτερόλεπτα, πάρε λεπτά, πάρε 60 λεπτά, πάρε 120 λεπτά, πάρε 72 χρόνια κόστα που είσαι τώρα, κάντε λεπτά και αγόρασε το χρόνο ολόκληρο, τον αγιασμένο χρόνο του Κυρίου. Πληρώνουμε από τη ζωή μας για να εισπράξουμε τη ζωή του Κυρίου την αιώνια. Δεν πληρώνεις από τα λεπτά που σου έχει δώσει ο Κύριος, γι' αυτό σου έχει δώσει τα λεπτά. Να τα ξαργυρώσεις, να πάρεις κάτι. Τι να πάρεις το κάτι, δεν αγοράζεις το κάτι. Αλλά εν πάση περιπτώσει λέει, με αυτά το τίποτα που έχεις να μου δώσεις, δώσε μου το αυτό εσύ και εγώ θα σου δώσω την αιώνια ζωή. Που δεν
Μετριέται με τίποτα. Δεν μετριέται με τίποτα. Αυτή τη ζωή δηλαδή που είπαμε προηγουμένως ότι με αίματα πολλών εκατομμυρίων μαρτύρων αρχηγού όντως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού που έχει το αίμα του. Εξαγοραζόμενοι των καιρών, ό,τι εημέρε πονηρέ εσύ. Και προσθέτει παραπέρα. Συγγνώμη, θα μπορούσε να ήταν το εξαγοραζόμενοι και εκμεταλλευόμενοι τον καιρό. Να εκμεταλλευτείτε τον χρόνο. Κάπως έτσι δηλαδή, όχι, εγώ το πιάνω. Όπως το άκουσες. Δηλαδή, ένα παράδειγμα, το είπα προηγουμένως. Εγώ χτυπάει η καμπάνα, έτσι, έχει χρόνο λατρεία στην εκκλησία. Πάω λοιπόν, λατρεύω τον Θεό, τον ευχαριστώ γιατί μου έχει δώσει, τον εξαγοράζω τον χρόνο έτσι. Αλλιώς, υπάρχει ένας άρρωστος, γιατί λέει ο Κύριος εγώ είμαι ο άρρωστος, πάω στον άρρωστο, τον βλέπω, κάθομαι, του κάνω παρέα, του δίνω και κάτι για να το καταλάβει ο άρρωστος, εξαγοράζω τον καιρό. Βρίσκομαι σε μία παρέα μέσα και η παρέα συζητάει οτιδήποτε άλλο από τον Κύριο. Περί ανέμων και υδάτων. Θα καθίσω να χαζέψω τι θα πει παρέα. Θα μιλήσω για τον Κύριο. Δεν υπάρχει να μην μιλήσουμε. Διαφορετικά είναι χαμένος χρόνος. Είναι πεθαμένος χρόνος. Άλλο. Εδώ που ακούμε τώρα το λόγο του Κυρίου, δεν κάνουμε τίποτα άλλο παρά να εξαγοράζουμε τον καιρό. Με το λόγο του Κυρίου. Τι κάνει ο λόγος του Κυρίου. Φωτίζει, καθαρίζει, καίει και κόβει και κόβει. Λέει ο λόγος του Κυρίου, λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι μαχαίρι που περνάει βαθιά, βαθιά, βαθιά και κόβει το κακό και το πετάει. Ας μην το βλέπουμε εμείς. Λέει ένας Άγιος, σύγχρονος Άγιος. Κλείσε το στόμα σου, κάντε το μια μέρα, μία ημέρα παρακαλώ, μία ημέρα, δοκιμάστε το, δεν θα σκάσετε, μην εμείς θα σκάσετε, κλείστε το και πέστε σήμερα, θα πω τα αναγκαία που χρειάζονται μόνο, τα πολύ αναγκαία, ο άλλος χρόνος θα είναι αφιερωμένος σε μία εσωτερική προσευχή. Μετά θα γίνει μία διαπίστωση, 100%, ποια διαπίστωση. Σήμερα Κύριε, σε ένιωσα, σε έζησα. Χωρίς πείραμα ζει τίποτα. Δεν ζει χωρίς πείραμα τίποτα. Λέει και πάλι ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίρεβιτς. Δεν χρειάστηκαν, λέει, 12 Απόστολοι. Δεν χρειάστηκαν 12 Απόστολοι να επιστρατεύσουν τη λογική τους και να αποδείξουν με τη λογική ότι αναστήθηκε ο Χριστός. Χρειάστηκε, αφού τον είδανε. Είναι πιο δυνατή δηλαδή η λογική από του να δεις κάτι και να πεις να αυτό είναι. Η λογική είναι άχρηστη πια. Άμα κάτι το βλέπεις και το φωνάζεις, το βλέπετε, αυτό είναι. Η λογική είναι εντελώς αδύνατη να αποδείξει εκείνο που είναι αυταπόδεικτο. Έλεγαν λοιπόν, αναστήθηκε, τον είδαμε, τον είδαμε και που σταυρώθηκε. Από εκεί και πέρα μην μας πείτε τίποτα, δεν χωράει η λογική, δεν χωράει η επιστήμη, δεν χωράει η σοφία. Όλα αυτά πάνε στην πάντα, γιατί είναι κάτι που το βλέπεις. Και το είπαμε εκείνο το πράγμα, γιατί είπαμε προηγουμένως κάτι άλλο. Κλείσ' το στόμα σου, ζήσε στην ημέρα της ψυχής σου και με το όνομα του Κυρίου στο στόμα. Μόνο κάτω 2 ώρες ζεις στον δρόμο. Δεν μπορείς μια μέρα που λες. Κάτω 2 ώρες. Τις 2 ώρες αυτές μετά πλησιάσαι και πες βρε εγώ ήμουν αλλιώτικος όταν το έκλεισα το στόμα και έλεγα το όνομα του Κυρίου εσωτερικά και αλλιώτικος είμαι τώρα. Ό,τι ζεις δεν μπορεί ο άλλος με κανένα τρόπο να στο ανατρέψει. Είναι εντελώς αδύνατο. Θα σου μιλάει ο άλλος και θα σου λέει οτιδήποτε άλλο δεν θα σε καταλαβαίνει γιατί δεν μπορεί να το καταλάβει, γιατί δεν έχει ζήσει ή δεν ζει αυτό που ζεις εσύ και λέει δεν είναι δυνατόν. Αυτά τα δύνατα για τον κόσμο είναι δυνατά για εκείνον που βάζει το χρόνο της ζωής του
στην τροχιά της ζωής του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Χρόνος έξω από την τροχιά της ζωής του Κυρίου είναι νεκρός πέρα για πέρα χρόνος. Η Εκκλησία τι λέει? Πάντα ματαιώτης παραθώ. Το φωνάζει. Και πάλι θα θυμηθώ τον Άγιο Νικόλαο τον Βελιμίρεβιτς. Λέει, όλοι εμείς κρατάμε στο χέρι ένα λαχείο και περιμένουμε να έρθει η ώρα να κληρωθεί το λαχείο μας. Όπως και να έχει, θα κληρωθεί. Τέτοια κλήρωση γίνεται κάθε μέρα και όλη την ημέρα. Το καταλαβαίνετε, λέω, Πολλούς κληρωτούς σέρνει από τη γέννα μέχρι τα 200 χρόνια που πώς μπορεί ο άνθρωπος με το λαχείο στο χέρι. Και λέει, τώρα κληρωθήκατε, περάστε. Και βλέπεις, λέει, αυτόν που τον θαυμάζεις στην ομορφιά, μπροστά σου να είναι, λέει, σαν μία κέρινη κούκλα, και αν είναι νέος γεμάτος φρύγος και τον βλέπει η μάνα του, παγώνει και το μάτι της, παγώνει, δεν μπορεί πολλές φορές να κλάψει, λέει, από την παγωνιά που αισθάνεται, γιατί είναι ο εκλεκτός της ζωής της. Και όμως κληρώθηκε, Προσοχή, εδώ είναι το λάθος μας. Βεβαίως είμαστε άνθρωποι και έχουμε συγκινησιακό σύστημα εσωτερικά και λειτουργεί και λυπόμαστε και χαιρόμαστε. Παράλληλα, όμως δεν θα κλείσουμε μέσα εκεί όλη την ουσία της ζωής. Η ουσία της ζωής είναι, επαναλαμβάνω, το ξεκινάω την ημέρα σαν να είναι τελευταία μέρα της ζωής μου, Ποιος ξέρει και αν τη ζήσει όλη την ημέρα μες το βράδυ? Το ξέρει κανείς? Δεν το ξέρει κανείς. Φεύγε λοιπόν όταν σηκωθείς την προσευχή το πρωί και, και πες στον εαυτό σου, Κύριε, είμαι στην αιωνιότητα, στα χέρια σου. Είμαι στην αιωνιότητα, στα δικά σου χέρια. Σήμερα μπορεί αυτό το χώμα, το σώμα δηλαδή, αυτό το χώμα να πάει εκεί που του ανήκει, στο χώμα. Όμως ας είναι αυτό που κλείνεται μέσα στη φυλακή του σώματος στα δικά σου αιώνια χέρια, γιατί είμαστε για να είμαστε αιώνιοι. Είμαστε για να είμαστε αιώνιοι. Περνάμε λοιπόν την ημέρα μας παραδομένοι διά της προσευχής και με την προσευχή την εσωτερική την ημέρα, χωρίς να μας μυρίζεται κανείς, στην αγκαλιά του Κυρίου. Και φεύγουμε όταν αν έρθει η ώρα, ευρισκόμενοι στην αγκαλιά του Κυρίου. Δεν θα μπορέσω να δώσω τίποτα περισσότερο για την αξία του χρόνου με τα λόγια που εκθέτω τη στιγμή αυτή, με την περιγραφή που κάνω, εάν δεν κάνουμε μεταποίηση ο καθένας χωριστά, μεταποίηση του χρόνου. Ο άλλος λέει, σήμερα θα πάω και θα βγάλω 500 ευρώ. Τον χρόνο τον μεταποιεί σε χρήμα. Άλλος λέει, θα πάω να αγοράσω αυτές τις εκτάσεις γης, το μεταποιεί σε έκταση γης. Άλλος κάτι άλλο σε υλικό αγαθό. Μεταποιείται το χρήμα. Κι άλλος λέει, θα τα μαζέψω και θα γίνω ένας βαθύπλουτος επάνω στη γη, μεταποιεί το χρόνο σε χρήμα.
και ολίγοι, πάρα πολύ ολίγοι, γιατί ολίγοι, ολίγο το πείμε του Κυρίου, λένε, εμείς Κύριε γνωρίζουμε ότι ο χρόνος είναι θησαυρός, λέει στείλτε ο Κύριος, στείλτε τα αγαθά σας, τα υλικά και τα χρήματά σας που μπορεί να έχετε εκεί που ούτε εσείς ούτε βρώσεις αφανίζει ούτε κλέπτες κλέπτουσι και διαορίσουσι, εκεί να στείλετε. Τώρα ζούμε μια περίοδο, την περίοδο του Κάη. Η σύγχρονη εμείς ζούμε την περίοδο του Κάη. Μπορεί όχι σαν ζωή προσωπική δική μας, αλλά ζούμε τη φρίκη αυτή του Κάη που σκόδασε τον αδερφό του. Πάμε να κοιμηθούμε και μέσα είναι εκείνος που έχει έρθει για να μας, ή να μας σκοτώσει ή να μας ληστέψει. Είμαστε αδύναμοι να φυλάξουμε τον εαυτό μας. Σίγουρο αυτό. Αδύναμοι. Όσα μέτρα και πάρουμε, εάν μη Κύριος οικοδομήσει οίκον, μα την εκοπίασαν οικοδομούντες. Πώς και να φροντίσουμε για να φυλάξουμε τον εαυτό μας και τα γύρω από τον εαυτό μας, εάν δεν τα φυλάξει εκείνος, τέρμα και εμείς μπορεί να φύγουμε και τα αγαθά που έχουμε κάνει. Λέω, ζούμε τη ζωή του, την περίοδο του Κάιν. Αίμα χύνεται. Και εδώ στην πατρίδα μέσα ακούμε, κάνουμε το νατάλο και λοιπά, γύρω από τέτοια γεγονότα κυλάει η πληροφορία της τηλεοράσης. Από τέτοια γεγονότα. Σκότωσε, έκλεψε, έκανε το νατάλο και λοιπά. Τη φρίκη των ημερών. Ποιος μπορεί άλλος από τον Κύριο να την αποδιώξει μακριά από τον εαυτό μας και να φέρει την ειρήνη. Η ειρήνη δεν είναι ούτε ευχή, λέει, άντε, η ειρήνη λέει και υγεία, λέει και αγάπη, ούτε λόγος όπως το λέει ο κόσμος. Δεν είναι, δεν είναι. Η αγάπη, πάνε μας χάρη που το έχουμε πει πολλές φορές, και η ειρήνη πάλι, πάνε μαζί αυτά, αντάμα όλα, είναι καρπός, λέει, του πνεύματος. Στο προσπάθος του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή. Καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ζεις Αγίο Πνευματική ζωή, νιώθεις εσωτερικά, εσωτερικά μέσα σου να χτυπάει το τακ 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 η καρδιά σου, τη γαλήνη της ψυχής. Τη γαλήνη της ψυχής. Θα πω τούτο το πράγμα. Να μου το συγχωρέσετε όμως. Καθημερινά πάω εκεί στον Άγιο Ραφαήλ κάτω. Έχει μια εικόνα από τις πολλές εικόνες που έχει, έχουν φτιάξει κοναράκηδες, την άκρα ταπείνωση. Το Κύριο με τη λόγχη από τη μία, το καλάμι από την άλλη και τα χέρια έτσι και τα μάτια γεμάτα πίκρα από τον πόνο. Αλήθεια, προσέξτε αυτό που θα πω. Και μεταφέρετε το μέσα. Γυρίζω και λέω στον Κύριο που τον βλέπω, ένα τρισεκατομμυριωστό Κύριε μου, ένα πολύ μικρό μέρος από την ταπείνωσή σου. Δώσε μου και έλυσα όλα τα πρόβλημα, τα προβλήματα της ζωής μου. Όλα. Δεν λύνονται προβλήματα με χρήμα. Λύνονται με το σκύψιμο του κεφαλιού. Δώσε μου να το καταλάβω, να το, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Άμα το καταλάβω Κύριε, λυτρώθηκα. Και δεν είναι δική μας δυνατότητα, δική του, δικό του δώρο. Να σου μιλάει ο άλλος και λες δεν μπορώ να δασκάσω άμα δεν μιλήσω. Έλα όμως που μπορείς, έλα όμως που μπορείς, μπορείς. Λοιπόν, να φροντίσουμε τον χρόνο, να το καλύψουμε με το όνομα του Κυρίου και ο χρόνος τότε είναι εξαγορασμένος από τον Κύριό μας. Έχετε πει κάποιος το πιστεύει κάτω? Όχι. Φτάνει αυτό που, αυτά που είπαμε και εύχομαι από χρόνια χαρισμένα από τον Κύριο, έστω πολλά εδώ, αλλά και παραπέρα αιώνια. Αμήν. Άγιος ο Θεός, 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 όλοι μαζί, Άγιος ο Θεός, 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 Άγιος ο Θε
Πάτερ ημών, ελεήσου, ελεήσου, αγιαστείτε το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των ελιούς σου, δώσ' ημί σήμερα, και άφησε ημί τα οφειλήματα ημών, ως και ημί αφήνε τους οφειλέτες ημών, και μη συνέγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ευλογημένη χρονιά πέρα για πέρα. Καλό ταξίδι και όλα καλή. Δεν καθάρισε εκεί πέρα. Δεν έχουν ανάγκη. Εγώ δεν έχω ανάγκη. Εσύ τι παίρνεις τα δεξίδες. Και εσύ εκεί. Και εσύ εκεί. Πάνε εκεί με προσπάθεια κάτσε. Καλά εγώ. Καλή χρονιά.